είμαστε σήμερα στο Μικτόρκο του Εφετείου Χανίων για να έχουμε την επανάληψη της δίκης ενός εγκλήματος που συγκλώνησε όχι μόνο το Πανελλήνιο αλλά την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Δυστυχώς η δίκη δεν διεξήχθη, υπήρχε αίτημα αναβολής από την πλευρά του κατηγορουμένου. Εμείς πάντα σεβόμαστε τις επιταγές της δίκης δίκης. Έλειπε ο συνήγορός του, οφείλει να έχει το συνήγορο της επιλογής του. Από εκεί και πέρα η οικογένεια έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Για πολλωστή φορά θέλω να ευχαριστήσω όλη την κοινωνία της Κρήτης που έχει σταθεί στο πλευρό αυτής της οικογένειας, η οποία έχασε την άνθρωπό τους με έναν απίστευτα τραγικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, τον Μάρτιο του 23 προσδιορίστηκε η έφεση με επιμελία της εισαγγελίας. Κατανοούν όλοι το πόσο ειδεχθές είναι το έγκλημα αυτό και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδοθεί δικαιοσύνη οριστικά. Να ησυχάσει και η ψυχή της εκλοιπούσης και η οικογένεια να προχωρήσει έχοντας την απόλυτη κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Θα είμαστε εδώ και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε για πολλωστή φορά το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση η οποία θα δικαιώνει το θύμα και πραγματικά θα την αναπαύσει την ψυχή της πια εκεί που βρίσκεται.